Υπεραγία Θεοτόκια Παραγωγή. Τέκνον μνήστητη ότι σύ απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, ο δε Λάζαρος τα κακά. Μνήστητη εν θυμή σου. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα σημεία της Ορθοδοξίας μας, αδερφοί μου, διότι ο πλήστος κόσμος δεν γνωρίζει ότι μετά θάνατον ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται, αλλά ζει και υπάρχει. Είναι ένα σημείο το οποίο ο αμαρτωλός άνθρωπος θέλει να το σβήσει από τη συνείδησή του, διότι εργάζεται την αμαρτία. Και δι' αυτόν τον λόγο, επειδή φοβάται την κρίση του Θεού, λέγει μεν από το στόμα του ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή, πλην όμως μέσα του η συνείδησή του του φωνάζει και του λέγει «Υπάρχει ζωή». Τούτο μας αποδεικνύει η σημερινή παραβολή, την οποία ο Κύριος μας είπε ως ζωντανήν πλέον. Τον επλησίασε ένας πλούσιος, ο οποίος είχε, λέγει, πλούτη πολλά. Δυστυχώς, αδερφοί μου, οι πλούσιοι εξαιρέσει μερικών δεν θέλουν να ελαττώσουν ουδέ επί το ελάχιστον όσα χρήματα έχουν. Θέλουν πάντοτε να πληθαίνουν χωρίς να δώσουν τίποτε από αυτά εις εκείνους που είπε ο Θεός να αγαπήσεις τον αδελφό σου. Εξ αυτού του σημείου ενεφανίστηκε ο κομμουνισμός, αδερφοί μου, ο οποίος έδωκε το σύνθημα «Όσοι έχουν πρέπει να μας τα δώσουν». Βέβαια, τούτον είναι ένα σημείο το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην οκνηρία. Δεν θέλει να εργάζεται και να παίρνει εκείνα τα οποία έχει ο άλλος. Υπάρχουν όμως και τα σημεία τα οποία δίδουν αφορμή. Είναι οι καρχαρίες του πλούτου, οι οποίοι δεν εννοούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό του. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός σήμερον μας παρουσιάζει έναν των πλούσιων. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός θέλουν να τον σώσει αυτόν. Θέλουν να τον φέρει στην βασιλεία του την επουράνιον, διότι ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Πώς ο Κύριος ευδόκησε και ποιον ήτο το σχέδιό του? Ο πλούσιος εφραίνετο ενεδιδίσκετο εγλεντούσεν κατά την παρούσαν ζωή και δεν αισθάνετο την πείναν και την δυστυχίαν του αδερφού του. Και ο Κύριος ευδόκησεν και εις την είσοδον της πολυτελούς οικίας του έβαλεν έναν πάμπτωχον.
έναν εγκαταλελειμμένο, έναν ασθενή. Ήτο δε τόσο εγκαταλελειμμένος, ούτως ώστε από την ασθένειά του δεν είναι δύνατο να κινηθεί. Και ο πλούσιος από την είσοδο της πολυτελούς οικίας του τοποθετούσε εις τα μεγάλα του τα αμπάρια όλο των θησαυρών και την χλειδίν και την τροφήν την οποίαν είχεν ως ευκολίαν στη ζωή του. Δεν εδυστυχούσε, δεν είχε έλλειψη ούτε ενδυμάτων, δεν είχε έλλειψη ούτε τροφής. Και ο πτωχός ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν στην είσοδο της οικίας του και περίμενε να του δώσει κάτι να φάγει, και εκείνος δεν τον ελάμβανε υπόψη. Και περίμενε, λέγει ο πτωχός ο Λάζαρος, να χορταστεί από τα ψυχουλάκια τα οποία έπιπτον επάνω στο τραπέζι με τας πολυτελής παρέας τας οποίας είχε, τας παρέας εκείνας των πλουσίων και πάλι, όπου υφραίνε το καθηκά στην ημέρα λαμπρός. Και εκείνα τα ψυχουλάκια τα οποία έπιπτον, υπήρχε και άλλη δυσκολία. Έτρεχαν τα σκυλιά τα οποία μαζεύονται στην κατοικία του πλουσίου και τα έπαιρναν προηγουμένως από τον Λάζαρο. Και εκείνος εδοξολογούσε τον Θεό. Δεν επαραπονείτο, δεν είχε ο πτωχός εκείνος και εγκαταλελειμμένος άνθρωπος ούτε μία κακία εναντίον του πλουσίου. Επροσήφχε το για να μας δείξει σήμερον ο Θεός ότι και ο πλούσιος δύναται να σωθεί, αλλά και ο πτωχός. Διότι εις τον πλούσιον έδωσε την ευκαιρία ο Θεός για να σώσει την ψυχή του, εις τον πτωχό Λάζαρον έδωσε την ευκαιρία να σώσει την ψυχή του. Και ο μεν αγνοούσεν την χάρη του Θεού, ο δε ευχαριστούσε τον Θεό. Και το σκηνικό τούτου του κόσμου, η σκηνή αυτή του κόσμου, κάποιαν ημέραν έκλεισε. Και όταν έκλεισε και ο θάνατος εσφράγισε και τον μεν και τον δε, τον πλούσιον και τον Λάζαρο, τότε μετεφέρθη, λέγει, ο πλούσιος στην αιώνιον κόλαση. Μετεφέρθη δε και ο Λάζαρος στην αιώνιον και ευλογημένη βασιλεία του Θεού. Και εισήλθεν στον κόλπο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι η εικόνα του παραδείσου. Εκείνος ο Αβραάμ ήταν πλούσιος πάμπλουτος, πλην όμως δεν έχασε την βασιλεία των ουρανών, αλλά την εκέρδισεν, διότι διεσκόρπιζεν τον πλούτον του εις του πτωχούς. Και όταν ήρθε η στιγμή κατά την οποία ο Θεός έδειξε ότι όταν φύγομεν από τον κόσμο αυτόν εισερχόμεθα υπράττονται στην αρετήν, οι καλλιεργούντες στην αρετήν, στην βασιλείαν του Θεού, και οι πράττονται στην αμαρτίαν, στην αιώνιον κόλαση. Και εκεί που ο πλούσιος βρίσκεται καταδικασμένος
ύψωσε τα μάτια του σε μια στιγμή και βλέπει ένα απέραντο χάος και στην απέναντι πλευρά βλέπει τον πτωχό Λάζαρο. Βλέπει τον Αβραάμ, βλέπει τα κάλλη του Παραδείσου, βλέπει τον εαυτόν του ότι κατακαίεται. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι όταν λέγει αυτά τα σημεία ο Θεός, είναι εικόνες, δεν είναι εικόνες. Όταν λέγει θα καθίσει επί θρόνου δόξης της βασιλείας του και θα ρέει κάτω από τους πόδες του Θεού πύρινος ποταμός, δεν είναι εικόνα. Είναι πραγματικότης ό,τι αναφέρει η Αγία Γραφή, διότι άλλοτε κυριολεκτεί και άλλοτε αλληγορεί. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι πράγματι υπήρχε καιωμένη φλόγα η οποία κατέκαιε των πλούσιων. Και όταν είδε απέναντί του τον πτωχό Λάζαρον, παρακαλεί τον Αβραάμ. Στείλε το Λάζαρον, του λέγει, να έρθει να βάψει το άκρο του δαχτύλου του μέσα στο νερό και να μου το βάλει στη γλώσσα, διότι υποφέρω οδυνό με εντυφλογή ταύτη. Αδερφέ μου, έχεις ποτέ συλλογιστεί τι θα υπή κόλασης? Ο δαίμονας εκδιωκόμενος από τον άνθρωπον των πονεμένων ερωτά, πού με στέλνεις να πάω? Και η απάντηση είναι, δεν γνωρίζεις πού σε έστειλε ο Θεός? Εκεί μέσα απαντά, ούτε τα σκουλίκια δεν ζούνε. Πώς με στέλνεις να φύγω? Καλά είμαι εδώ που βρίσκομαι. Καλά είναι ο διάβολος μέσα εις τον άνθρωπο εδώ εις τούτον τον κόσμο, διότι βλέπει φως. Στην κόλαση δεν υπάρχει φως, υπάρχει σκότος, και το σκότος είναι ψηλαφυτό, το αγγίζουν τα δάχτυλα του ανθρώπου. Και μέσα εις την κόλαση υπάρχουν βαθμίδες πόνου. Άλλος λέγει καίεται μέσα εις την κάμινον του πυρός, άλλος κατατρώγεται από τον σκόλικα των ακίμητων, άλλος υποφέρει με άλλη τιμωρία την οποία ο ίδιος εδιάλεξε στον κόσμο τούτον. Φοβεροτέρα δε πάντων η τιμωρία η οποία κρεμάζει τον άνθρωπο από τη γλώσσα αιωνίως μέσα στην κόλαση. Είναι κρεμασμένος από τη γλώσσα γιατί? Διότι βλασφημούσε τον Θεό στον κόσμο τούτο. Βλασφημούσε την Παναγία μας στον κόσμο τούτο. Βλασφημούσε τον Τίμιο Σταυρόν στον κόσμο τούτο, τα ιερά και τα όσια της πίστεως. Και τώρα κρέμεται από αυτήν τη γλώσσα. Γιατί? Διότι συκοφαντούσε τον αδερφόν του. Διότι τον κατηγορούσε τον αδερφόν του. Διότι ευρισκόταν μέσα στην γλωσσοφαγιά και την καταλαλιά του αδερφού του. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς η γλώσσα του αμαρτωλού ανθρώπου δεν δύναται να έχει όρια. Και ο πλούσιος έλαβε την απάντηση. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι και στην κόλαση λέγει ευθονούσε τον πτωχό Λάζαρο. Δεν ήθελε τίποτε άλλο ή μη μόνο να φύγει από τον παράδεισο και να εισέλθει δύο λίγων στην κόλαση για να ευχαριστηθεί. Τόση ήταν η κακία του. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, ο πλούσιος είχε φθόνον. Όταν είδε τον πτωχό Λάζαρον στον παράδεισο, τον ευθόνησε.
αυτό το οποίο υπάρχει και σήμερα, αδερφοί μου. Αλλά όχι και σήμερα μόνο. Ο Κύριος μας ανέβηκε επάνω εις το Σταυρόν δια των φθόνων των Ιουδαίων. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι του είπαν ότι «Σαμαρίτης ή, ή και δαιμόνιον έχεις». Έλεγαν στον Χριστό μας ότι έχει δαιμόνιο. Και τον ανέβασαν επάνω εις το Σταυρόν και η Αγία Γραφή τονίζει και λέγει «Φθόνο εσταύρωσαν τον Κύριο». Μπορείτε να φανταστείτε τι είναι το δηλητήριο του φθόνου, αδερφοί μου. Ο πλούσιος ευρισκόμενος μέσα στην κόλαση φθονεί τον πτωχό Λάζαρο. Όταν έλαβε όμως την απάντηση από τον Αβραάμ και του λέγει «Μνήστητη», του λέγει, «ότι εσύ απέλαβες τα καλά σου εν τη ζωή σου». Απήλαυσες εκείνα όλα τα αγαθά τούτου του κόσμου. Σήμερον ξεύρεται γιατί ο άνθρωπος δεν σκέπτεται ότι υπάρχει κόλασης. Διότι ευημερεί, αδερφοί μου. Δηλαδή έχει όλα τα αγαθά. Ενθυμούμε όταν ήρθε να εξομολογηθεί μία ψυχή από τη Ρουμανία. Και εκεί που εκάθισε να πει τον πόνο του αυτό το πλάσμα του Θεού, άνοιξε το στόμα της και μου είπε τούτα τα λόγια. «Εσείς εδώ στην Ελλάδα», λέγει, «δεν ζείτε στον κόσμο τούτο, ζείτε στον παράδεισο. Διότι εκείνα τα οποία είδαν τα μάτια μου, ούτε τα βλέπουμε, ούτε τα σκεπτόμε», θα λέγει, «στη Ρουμανία. Για να πάρουμε ένα κομμάτι κρέας, επειδή ήτο και με ζάχαρον η ψυχή εκείνη, μου εφανέρωσαν ότι από τα μεσάνυχτα ήτο όρθια, έως ότου να έρθει η σειρά της, να φτάσει να πάρει ένα κομμάτι κρέας για την ασθένειά της, και όπως ήρχετο, είτε κόκαλο ήτο, είτε λίπος ήτο, είτε άχρηστο ήτο, το έπαιρνε, έσκυβε το κεφάλι και έφευγε. Και εμείς έχουμε τόσα αγαθά. Ποιος ευχαρίστησε τον Θεό? Έχουμε τόσο πλούτο. Ποιος ευχαρίστησε τον Θεό? Έχουμε τόση αγάπη από τον Θεό. Ποιος τον ευχαρίστησε? Αντί ευχαριστίας έχουμε την αχαριστία, και αντί της δοξολογίας έχουμε τη βλασφημία. Αδερφοί μου, μνήστητη ότι απήλαυσες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Ενθυμίσου, του λέγει ο Αβραάμ. Επερνούσες καλά. Οι φρένες σου και έχερες. Δεν κοίταξες όμως τον Λάζαρο. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Και όταν έλαβε την απάντηση αυτή, συνεπλήρωσε ο Αβραάμ. Εξάλλου, του λέγει, μέγα χάος εστήριχτε μεταξύ σου και ημών. Χωρίζει ο παράδεισος από την κόλαση με τεράστιον χάος. Θα μου πείτε τούτο το ερώτημα. Και όταν εμέναν τα αδέρφια μου, οι γονείς μου, είναι στην κόλαση και απέναντι είναι ο παράδεισος, δεν θα λυπούμε? Λύπη απέραντος θα βασιλεύει στην κόλαση, χαρά απέραντος στον παράδεισο. Διότι εκεί ου και στυπώνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και όσος πηγαίνει, όποιος πηγαίνει στον παράδεισο, ο Θεός αφαιρεί τη μνήμη ότι υπήρχαν συγγενείς και φίλοι και οικογένεια, εάν δεν είναι στον παράδεισο. Διότι θα σκεφτεί εκείνος που είναι στον παράδεισο και να πει, πού είναι τα αδέρφια μου, πού είναι οι γονείς μου, πού είναι η οικογένειά μου? Δεν θα τους δει και τότε θα λυπηθεί.
Ο Θεός όμως σβήνει τη λύπη, διότι φέρει τη λύθη εις τον κληρονομήσαντα την Βασιλεία των Ουρανών. Αδερφοί μου, θα κλείσω με ένα παράδειγμα το οποίο βρίσκεται στα βιβλία της Εκκλησίας. Υπήρχε ένα ανδρόγυνο που ο πατέρας ήταν ευσεβέστατος και η μητέρα ήταν μία πόρνη η οποία έφερνε στο σπίτι καθεκάστην ημέρα κακούς ανθρώπους και είχαν ένα τέκνο, μόνο ένα τέκνο, μία κόρη η οποία μικρή όπως ήταν έβλεπε αυτά τα πράγματα τα οποία και σήμερα βλέπουν τα παιδιά μας. Και θα κάνω μία παρένθεση να ενθυμίσετε ότι αυτό το ίντερνετ ετοιμάζεται για να παραδώσει εις τα παιδιά μας την αμαρτία ολοφάνερη. Τι θα δούνε εκείνα τα παιδιά τώρα όταν θα βλέπουν μέσα σε αυτό το ίντερνετ το διαβολικό? Θα βλέπουν πλέον την αμαρτία να διαπράττεται μπροστά του το παιδάκι και τι θα γίνει αύριο? Τι μας περιμένει, αδερφοί μου? Κόλασης, κόλασης, κόλασης. Επανέρχομαι στο παράδειγμα. Το κοριτσάκι βλέπει τον πατέρα να είναι ευσεβέστατος, αλλά είχε και πόνους και ήταν συνεχώς επάνω στο κρεβάτι. Η μητέρα έχερε με την αμαρτία την οποία απελάμβανε. Ήρθε η στιγμή όμως κατά την οποία ο πατέρας έφυγε. Τον εκάλεσε ο Θεός. Και όταν τον εκάλεσε ο Θεός, την ημέρα κατά την οποία ήθελε να γίνει η ταφή του νεκρού, άνοιξαν οι ουρανοί τους καταράχτας και εμπόδιζαν και αυτήν την ταφή του ανθρώπου αυτού του ευσεβούς. Και τα βλέπει του η κόρη. Απέθανε όμως και η μητέρα η αμαρτωλή. Και αυτό το κοριτσάκι μεγάλωσε πλέον και άρχισε να συλλογίζεται και να λέγει, ποιον να ακολουθήσω, τον πατέρα ή τη μητέρα? Η μητέρα ζούσε μέσα στην αμαρτία και χαιρότανε. Ο πατέρας μου ήταν ευσεβής και έπασχε. Και τότε με εκείνες τις σκέψεις έκλεισε τα ματάκια της και βλέπει μπροστά της έναν άγγελο. Παίρνει το κοριτσάκι αυτό και το μεταφέρει στον άλλο κόσμο. Το παίρνει στον παράδεισο και βλέπει τον πατέρα της και χαίρεται, εφραίνεται, αγάλεται και θέλει να μείνει μαζί του. Πλην όμως εκείνος απήντησε, παιδί μου αγωνίσου για να έρθεις εδώ. Και όταν τελείωσε η σκηνή, η μακαρία σκηνή αυτή, ο άγγελος τη μεταφέρει στην κόλαση. Και αφού περνούσε από μέσα στα διάφορα κακά, έφτασε μέσα σε ένα φοβερό καμίνι φωτιάς. Και μέσα σε εκείνο το καμίνι βλέπει τη μάνα της και όταν η μάνα είδε το παιδί, άνοιξε τα χέρια της και σώσε με παιδάκι μου. Και το παιδάκι λυπήθηκε και βούτυξε να πάρει τη μητέρα του και ένιωσε μια καύσινη στα χέρια και ξύπνησε. Ναι αδερφοί μου, αυτός είναι ο κόσμος τον οποίον σήμερα το Ιερόν Ευαγγέλιο και ο Ιερός Ευαγγελιστής μας έσωσε και μας έδωσε. Ο κόσμος βρίσκεται στην άγνοια, δεν γνωρίζει τίποτε, γνωρίζει μόνο τα του κόσμου, γνωρίζει τη μόδα τη θεοκατάρατον, γνωρίζει τις απολαύσεις, γνωρίζει τις βλασφημίες, γνωρίζει την κακία όλου του κόσμου. Δεν γνωρίζει όμως τον παράδεισο ούτε την κόλαση. Εμείς σας παρακαλέσουμε τον Θεό μας, Κύριε, εσύ που μας αξίωσες να ακούμε τα λόγια σου, δώσε μας φώτιση, σύνεση, διάκριση και σοφροσύνη να ζήσουμε στον κόσμο τούτο μαζί σου και στην επουράνιο σου Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.